Πολύ καιρό από τις συνεχιζόμενες συνεδριάσεις που γίνονται από το ΦΟΣΔΕ έχουμε αποφασίσει να μην εμπλεκόμαστε καθόλου στο πώς ο φορέας ο οποίος έχει τη δική του ευθύνη, έχει τη δική του επιτροπή, συμμετέχουν μέσα όλοι οι Δήμοι, έχει την δική του ευθύνη για το πώς ο ίδιος πορεύεται. Εμείς λοιπόν δεν κάνουμε κανένα σχολιασμό. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, όπως πολύ καλά ξέρετε, αύριο συνεδριάζει το μεσημέρι για να συζητήσει και να γνωμοδοτήσει επί της ΒΕ του αναθεωρημένου ΦΟΣΔΑ. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ο ΦΟΣΔΑ έχει την ευθύνη της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ και νομίζω ότι έκανε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται, είχε ειδικό σύμβουλο μελετητή, υπήρξε μία μελέτη, έγινε επιλογή μίας προτινόμενης λύσης η οποία κρίθηκε ότι είναι συμφερότερη και οικονομικά για τους πολίτες, αλλά είναι και πιο αξιόπιστη περιβαλλοντολογικά και νομίζω ότι είναι γνωστό ποια είναι αυτή η λύση. Από εκεί και πέρα, αύριο θα συζητήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο επί της ΒΕ, η οποία ήδη έχει σταλεί ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Περιφερειακού μας Συμβουλίου σε όλους τους Περιφερειακούς Συμβούλους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπήρξε και χρόνος διαβούλευσης. Νομίζω ότι όποιος ήθελε να μπει στις απόψεις του επί της διαβούλευσης στρατηγικής μελέτης ήδη το έχει κάνει. Από εκεί και πέρα η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Περιφερειακή Αρχή, η πλειοψηφία είναι έτοιμη να συζητήσει επί της ΒΕ και θεωρούμε, και το λέμε συνέχεια αυτό, ότι το έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο αφορά την κεντρική διαχείριση, είναι ένα έργο το οποίο είναι οικονομικότερο για τον πολίτη, είναι ένα έργο το οποίο το χαρακτηρίζουμε πράσινο έργο, γιατί όπως προκύπτει και από τη μελέτη που δεν την δώσαμε εμείς, δεν ήταν δική μας ανάθεση μελέτη, ήταν του ίδιου του ΦΟΣΔΑ, είναι ένα έργο το οποίο προστατεύει το περιβάλλον. Θα πούμε πάρα πολλά αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά θεωρούμε ότι πια έχει οριμάσει απολύτως ο χρόνος, ώστε έχουν καταλάβει όλοι οι φορείς, αλλά κυρίως, και αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, όλοι οι πολίτες, ότι το έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου και οι τιμές που έχουν προκύψει από τον διεθνή διαγωνισμό είναι ένα έργο το οποίο θωρακίζει απολύτως το δημόσιο συμφέρον. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι μέσα από αυτή τη μελέτη, όπου υπήρχαν συγκρινόμενα σενάρια, δεν υπήρχε μόνο το σενάριο της κεντρικής διαχείρισης, υπήρχαν και άλλα σενάρια, προκύπτει με αριθμούς πια ότι το οικονομικότερο έργο, το έργο το οποίο υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, δεν είναι κανένα άλλο παρά το έργο που προτείνουμε μέσα από το σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι έχουμε φτάσει ένα βήμα πριν το τέλος. Πρέπει να λέμε συνέχεια ότι για την νομιμότητα αυτού του έργου η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει τις αποφάσεις και του ΣΤΕ σε ό,τι αφορά το πρώτο στάδιο, αλλά και του ελεκτικού συνεδρίου με δύο αποφάσεις, και του ειδικού κλιμακίου και της Ολομέλειας, που δίνουν την εντολή ουσιαστικά να υπογραφεί αυτή η σύμβαση. Έχουμε μεγάλη καθυστέρηση, γιατί έχουν γίνει διάφορα, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Έχουν γίνει συζητήσεις, συσκέψεις, συναντήσεις, που η Περιφέρεια Πελοποννήσου, παρότι είναι ο κύριος του έργου, τις παρακολουθούσε, γιατί ήταν τόσο πολύ σίγουρη ότι αυτή τη στιγμή σε εθνικό επίπεδο έχουμε ένα πρότυπο καινοτόμο έργο και δεν υπάρχει άλλο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Δεν υπάρχει κανένα άλλο μοντέλο ολοκληρωμένης διαχείρισης και δεν υπάρχει κανένα άλλο μοντέλο το οποίο να έχει τόση η περιβαλλοντολογική προστασία αλλά και τόση οικονομική λύση. Έχουν συγκριθεί τα ποσά πια, οπότε νομίζω ότι έχει καταρριφθεί ο μεγάλος μύθος ότι το έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου ήταν ένα έργο ακριβό. Είναι ένα έργο το οποίο είναι το φθηνότερο σε σχέση με αυτά τα οποία παρέχει, τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει στους πολίτες. Μιλάμε για την διαχείριση του σύμμικτου απορρίμματος και μιλάμε για μία διαλογή και μία επεξεργασία την οποία δεν ακουμπά ανθρώπινο χέρι. Δεν ακουμπούν απορρίμματα στη γη. Καταλαβαίνετε αυτό για να δείτε πώς θωρακίζεται το θέμα του περιβάλλοντος. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι συγκρινόμενα, ακόμα και με
Εκεί είναι από τα λίγα τοπικά σχέδια τα οποία κατατέθηκαν, αποκαλύπτεται ότι είναι πιο φθηνότερο. Εμείς συνεπείς, χωρίς πανηγυρισμούς, με μεγάλη όμως και πολύ ψηλά τον πύχη της ευθύνης απέναντι στους πολίτες και με μεγάλη συνέπεια απέναντι στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, συνεχίζουμε. Μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου θα έχουμε ολοκληρώσει όλη τη διαδικασία που απαιτείται. Και βέβαια θέλω να σας πω στο τέλος, και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, ότι το βλέπετε κι εσείς πια, ότι ακόμα και οι πιο δυσπιστοί έχουν πλέον κατανοήσει ότι αυτό το έργο πρέπει να γίνει και θα γίνει. Και βέβαια πάντα λέμε το εξής. Οι αγωνίες των πολιτών, όσοι δηλαδή από τους πολίτες πιστεύουν ότι πρέπει να προσφύγουν σε όλους εκείνους τους μηχανισμούς, τους ελεγκτικούς, κάνουν πολύ καλά και το κάνουν. Εμείς δεν είπαμε ποτέ όχι σε αυτό. Μέχρι τώρα βέβαια τα αποτελέσματα αυτά που υπάρχουν είναι ότι το έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου πρέπει να συνεχίσει, γιατί δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Έτσι αντιμετωπίζουμε το ζήτημα. Θεωρούμε ότι είμαστε όλοι μαζί συνεργάτες. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ο ένας απέναντι από τον άλλο. Νομίζω ότι οι κοκορομαχίες όταν γίνονται μεταξύ των θεσμών της δημοκρατίας είναι κάτι που δεν αρέσει καθόλου στους πολίτες αυτό. Δεν είναι ουσιαστικό. Έχουμε την άποψη ότι πρέπει να κάνουμε τις υπερβάσεις μας και πρέπει να καταλάβουμε όλοι μαζί ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Θέλω όμως να βάλω στο τέλος ένα ερώτημα. Και θέλω να απαντήσουν οι πολίτες αυτό. Εμείς επιμένουμε και εμένουμε, πιστεύουμε ότι υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον, ότι πρέπει να υπογραφεί επιτέλους αυτό το έργο, αυτή η ΣΔΙΤ, για να ξέρουν οι πολίτες και πόσα χρήματα πληρώνουν, αλλά και πού πηγαίνουν τα απορρίμματα. Ακόμα και σε ποιον τα πληρώνουν. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα της μεγάλης καθυστέρησης, γιατί το έργο έχει ολοκληρωθεί σε όλα του τα στάδια το Νοέμβρη του 2015. Είναι ένα έργο δηλαδή το οποίο έχει εγκεκριμένη ΑΕΠΟ, έχει δύο θετικές γνωμοδοτήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και πλέον επιτέλους ολοκληρώνει. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα γνωρίζετε, ξέρουν οι πολίτες με ποιο τρόπο διαχειρίζονται τα σκουπίδια. Ξέρουν πού πηγαίνουν τα σκουπίδια, ξέρουν ποιος πληρώνεται, ξέρουν ποιος αναθέτει, ξέρουν πόσο στοιχίζει ο τόνος των σκουπιδιών αυτή τη στιγμή που διαχειρίζονται στην Πελοπόννησο. Ξέρουν. Να είστε βέβαιοι ότι δεν ξέρουν. Και θέλω να πω ότι όλη αυτή η καθυστέρηση σημαίνει και περιβαντολογική πιθανή μεγάλη βλάβη, και λέω πιθανή για συγκεκριμένους λόγους, μεγάλη βλάβη περιβαντολογική, αλλά και μεγάλη κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, γιατί όλο αυτό το διάστημα κάποιοι πληρώνουν και κάποιοι εισπράττουν. Και οι πολίτες δεν το γνωρίζουν αυτό. Το έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου βάζει τέλος σε αυτή την κατάσταση την οποία χαρακτηρίζουμε όχι εντελώς διαυγή και βάζει τέλος σε όλα αυτά τα οποία ξέραμε μέχρι τώρα. Σκουπίδια στους δρόμους, στα ποτάμια, σε αρχαιολογικούς χώρους, μεταφορές με πάρα πολλά χρήματα, μη ολοκληρωμένες διαχειρίσεις και καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης για θέματα των απορριμμάτων. Με 38 παράδειγμα την περίπτωση της Τρίπολης, που συμπληρώνει και ξεπερνά τα 3 χρόνια και με τη νέα παράταση που δώσαμε για το Δήμο της Δυτικής Μάνης. Άρα λοιπόν, τελειώνουν αυτά, νοικοκυρεύουμε την περιφέρειά μας, οι πολίτες πρέπει να τα γνωρίζουν όλα και οφείλουν να τα γνωρίζουν όλα και θεωρούμε ότι όλοι μαζί θα προχωρήσουμε σε αυτό το έργο. Όσοι δεν είναι, κατά την άποψη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπέρ αυτής της λύσης, η οποία είναι εντελώς ξεκάθαρη, υπηρετούν άλλες απόψεις χωρίς να έχουν σχεδιασμό. Χωρίς να ξέρουμε πού θα γίνουν οι διαχειρήσεις τους, πόσο θα στοιχίζουν, πού θα πηγαίνει το υπόλοιμα, ποιος θα κάνει τη διαχείριση και κυρίως πώς θα βρουν τα χρήματα για να δημιουργήσουν τις υποδομές. Κάποτε ακούστηκε ότι απαιτούνται περίπου 2 δις για να μπορέσουμε να έχουμε τοπικές διαχειρήσεις τέτοιες που να ταιριάζουν στο κοινοτικό δίκαιο και στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Όλοι αυτοί οι λόγοι μας κάνουν να πιστεύουμε ότι το έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου επιτέλους έχει καταφέρει να έχει δίπλα του
όλους εκείνους που απαιτείται. Είμαστε σίγουροι ότι οι πολίτες είναι με το μέρος το δικό μας, γιατί παρακολουθούμε, ξέρετε, και κάτι περίεργα πράγματα. Γίνονται, λέει, καλούνται οι πολίτες μέσα από τον Ανταρσία ή δεν ξέρω και από αυτό να έρθουν αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο να συμμετάσχουν κτλ. Κοιτάξτε, εμείς μία γνωμοδότηση θα κάνουμε. Το Περιφερειακό Συμβούλιο θα γνωμοδοτήσει επί της ΒΕ του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ, η οποία θα πάει στο Υπουργείο για να βγει τελική απόφαση. Άρα λοιπόν, δεν χρειάζεται να δημιουργούμε φασαρία χωρίς λόγο για να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε. Είναι καλό να ακούσουμε όλες τις δημιουργικές απόψεις, αλλά οι πολίτες θέλουν να ξέρουν ένα. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου με μεγάλη συνέπεια υπηρετεί τη δέσμευση του Περιφερειάρχη και όλων εμάς των συνεργατών. Θα λειτουργούμε πάντα υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Σημαία είναι αυτό το έργο και πιστεύουμε ότι θα έρθει η στιγμή, πλησιάζει η στιγμή, που όλοι αυτοί που μας κατηγορούσαν για δήθεν ακριβό έργο, για δήθεν παράδοση των απορριμμάτων στην Τέρνα, για δήθεν προβλήματα στο περιβάλλον, έχει φτάσει, έχει σημάνει η ώρα που σε λίγο θα πρέπει οι ίδιοι να απολογηθούν στους πολίτες.